στοιχεία στο νομοσχέδιο, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση, αλλά ήρθατε εσείς εκ μέρους του σκληρού πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και του παρασκηνίου για να δυναμητήσετε τα πράγματα, να μετατοπίσετε την ατζέντα, να πάρετε την ατζέντα της υποδίωξης Χρυσής Αυγής. Συμβάλλετε και εσείς αυτό, ολοκληρώστε. Και να κερδοσκοπήσετε, και να κερδοσκοπήσετε εν ώψη εκλογών. Αυτό το παιχνίδι θα πέσει στο κενό, διότι αυτό το παιχνίδι το μόνο που υποδεικνύει είναι πανικό και αδιέξοδο. Είσαστε ειδικός να πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Ίσως επειδή ασκήσατε το ρόλο σας ως δημοσιογράφος και στον επικοινωνιακό τομέα, σας θεωρήσανε ότι είσαστε ο πιο κατάλληλος για να πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, να αποπροσανατολίζετε και να μετατοπίζετε τη συζήτηση. Από τα μέτρα. Ολοκληρώστε, κύριε Λαβαζάνη, τελειώσατε. Ολοκληρώνω. Από τα μέτρα σφαγείο της κυβέρνησης, στο να πάμε τώρα να συζητάμε για δήθεν εχθρούς των σωμάτων ασφαλείας. Δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα οι εχθροί των σωμάτων ασφαλείας. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Λαβαζάνη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Λαβαζάνη. Τελειώνω. Από τη μια καταγγέλλετε και από την άλλη εσείς ρίχνετε νερό στο μήλο. Κακώς δεν βάλατε χρόνο. Τον έβαλα και τον μηδένισα. Μία φράση ακόμα. Γιατί θέτει ερωτήματα ο κύριος Μιχελάκης, τα οποία ο ίδιος τα εφευρίσκει και θέλει πάνω στα ερωτήματα που εφευρίσκει ο ίδιος για να παραμορφώνει τα πράγματα και να τα αποπροσανατολίζει, να απαντάμε κιόλας. Σας επιστρέφουμε τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά είναι εκτός ύλης. Τα ερωτήματα αυτά που βάζετε είναι εκτός ύλης, εκτός περιεχομένου. Είναι άλλου είδους ερωτήματα, προβοκατόρικα, για να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τη συγκεκριμένη αυθαίρεση. Και συμμετέχετε κι εσείς. Και συμμετέχετε. Και τελειώνω. Τελειώνετε, κύριε Λαβαζάνη. Μα έχει τελειώσει πριν ώρα. Και για τον κύριο Πρόεδρο που εχθές παρενέβη. Και για τον κύριο Βορύδη και για τον κύριο Πρόεδρο. Σας απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και σας απάντησε με απόλυτα εμπεριστατωμένα νομικά επιχειρήματα. Για αυτό το θέμα της εκπρόθεσμης τροπολογίας την οποία φέρατε για την αναστολή. Και λέει η τροπολογία αυτή, ακόμα και αν έχει περάσει ο χρόνος της αναστολής για αδικήματα στα οποία καταδικάστηκε ο μετανάστης, τότε αυτό συνεχίζει να είναι κόλλημα για την πολιτογράφησή του. Άκουσον άκουσον. Και σας εξηγήσαμε με τα άρθρα του ποινικού κώδικα ακριβώς. Κύριε Λαβαζάνη, δεν καταλαβαίνετε. Δεν ευσταθεί. Κύριε Λαβαζάνη, ειδική διάρκεια. Κύριε Λαβαζάνη, η οποία δεν έχει κανένα νομικό έρισμα. Και όμως, και ο πρόεδρος επέμενε. Κύριε Λαβαζάνη, δεν καταλαβαίνετε ότι εκτίθεστε. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά προσπαθώ. Κύριε Λαβαζάνη, προσπαθώ όταν ομιλώ να τεκμηριώνω το λόγο μου. Δεν καταλαβαίνετε, κύριε Λαβαζάνη, ότι εκτίθεστε. Δεν θέλετε να μιλάει κανένας άλλος. Με συγχωρείτε. Θα τελειώσω κανονικά. Πότε θα τελειώσετε? Τώρα. Πότε είναι το κανονικά για σας? Πότε είναι το κανονικά για σας? Δίνετε αυτή την εικόνα ως προς. Πότε είναι το κανονικά για σας? Ότι ενοχλείστε όταν ομιλείτε. Μα κύριε Λαβαζάνη, μιλάτε εν συνόλο 40 λεπτά. Γιατί δεν βάλατε χρόνο? Τελειώσατε. Δεν τελειώσαμε. Α, δεν τελειώσατε κατά εσάς. 40 λεπτά. Δεν βάλατε χρόνο. 40 λεπτά. Εμείς θα καταθέσουμε, τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, εμείς θα καταθέσουμε πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας για το άρθρο 19 και απευθυνόμαστε και κάνουμε έκκληση σε όλους τους βουλευτές να καταψηφίσουν αυτό το αντισυνταγματικό έκτρωμα. Τώρα λέτε ότι θα στραφεί εναντίον των μεταναστών, αύριο θα στραφεί εναντίον των Ελλήνων πολιτών και ούτω καθεξής. Με τη γνωστή φράση. Και εν πάση περιπτώσει ελπίζουμε να ξαναέρθει ο κύριος Γρηγοράκος στα έδρανα. Ας ελπίσουμε, ας το ελπίσουμε. Κύριε Υπουργέ.